Δίνουν οι ελπίδε για την ανέβρεση επιζώντων στα ερήπια που άφησε πίσω του ο καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και την Συρία, ενώ ο αριθμό των θυμάτων ξεπέρασε τι 21.000, με του τραυματίε να ανέρχονται στην Τουρκία σε 72.800, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο τη χώρα, Φουαταλτάι. Οι διασώστες δίνουν μια άνηση μάχη με το κρύο αλλά και το χρόνο στι δύο χώρε. Σημειωτέων ότι ο διπλός φωνικός σεισμός που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας προσδιορίστηκε στα 7,8 και 7,5 ρίχτερ με επίκεντρο την επαρχία Γκατζιαντέπ στην Τουρκία και σε βάθος 24,1 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα ενημερώθηκε από συγγενεί του ότι ζευγάρι Ελλήνων με διπλή υπηκότητα αχνοητέ στην πόλη τη Αντιόχεια στα συντρίμια τη πολυκατοικία. Η γεωματρική πρόοδο, ωστόσο, με την οποία αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμό των νεκρών από τον σεισμό, τον κατατάσσει ανάμεσα στου πιο θανατηφόρου σεισμού των τελευταίων δύο δεκαετιών. Παράλληλα, συγκλονίζουν οι εικόνε ακόμη και από νεόδμητε οικοδομέ που έχουν κατακαιρματιστεί εξαιτία του φαινομένου Pancake Collapse όπου ολόκληρα κτίρια καταραίων με το ένα επίπεδο να επικάθεται πάνω στο άλλο λόγω υποχώρηση κάποιου δομικού στοιχείου χαμηλότερα. Μπροστά στη βιβλική καταστροφή η έλλειψη κατάλληλη προετοιμασία και διαχείριση των φυσικών καταστροφών την είναι να έχει κυριαρχήσει στο πολιτικό κλίμα τη Τουρκία με τους φραγμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επέβαλε το καθεστώς Ερντογάν να εκνευρίζουν ακόμη περισσότερο εκατομμύρια χρήστες.